Καλημέρα σε όλους και όλους. Να συνεισφέρω κι εγώ με τη δικιά μας άποψη στο πρόβλημα που και ο Γιώργος Χαρίς πριν και ο Χριστιαν Μαγιέ έθεσε στο πώς ξεπερνάμε τα υπαρκτά προβλήματα του συνδικαλισμού και πώς αυτός μπορεί να γίνει χρήσιμος σε όλη την κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο το οποίο χρειάζεται επιγόντως να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Νομίζω ότι όλη η αριστερά προβληματίζεται πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λίγα πράγματα θα πω για την περίοδο, τη σημαδιακή περίοδο από τα μνημόνια στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ πίσω στα μνημόνια, μάλλον και με το ΣΥΡΙΖΑ πίσω στα μνημόνια, η οποία είναι χαρακτηριστική και διάσημη. Παρόλα αυτά, να πω ορισμένα συγκεντρωμένα χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάλυσή μας. Τα είπε και ο Γιώργος Χαρίς πριν, είναι πράγματα που συνηθίζονται να λέγονται εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι σημαντικά να τα θυμίζουμε. Το διάστημα 2010 με 2012 χαρακτηρίστηκε από πολλές και μαζικές εργατικές κινητοποίησεις που προέκυπταν με πολύ μεγάλη ευκολία. Όσο διάστημα γινόταν αυτό, σε όλους μας έμοιαζε φυσιολογικό και αναμενόμενο και θεώρησε ακόμη και αριστερά ότι μπορεί να συμβαίνει πάντα έτσι. Υπήρξαν κορυφαίες στιγμές, όπως ήταν, αν κάνουμε τώρα έναν απολογισμό, μια απεργία που είχε προκηρύξει μόνη της η ΑΔΔΗ τον Οκτώβριο του 2010, που πήρε τα χαρακτηριστικά γενικής απεργίας. Υπήρχαν πάνω από 50.000 διαδηλωτές, ενώ ήταν μόνη της η ΑΔΔΗ. Ήταν όλα τα δημόσια κτίρια κατηλημένα, υπήρχαν μαζικά μαύρες σημαίες, συνεργασία των εργαζομένων από διάφορους τομείς, συντονισμοί. Ήταν κάτι που συνέβη, ήταν εντυπωσιακό, αλλά δυστυχώς δεν άφησε κάτι πίσω του, δεν το πήραμε τόσο πολύ στα σοβαρά, να μείνουν πράγματα που θα μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε για να επαναλάβουμε και να βελτιώσουμε αυτό που είχε συμβεί τότε και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και μας λείπει σήμερα. Οι γενικές απεργίες το 2010, το 2011 και το 2012 ήταν πάρα πολλές. Μάλιστα, το 2011 δεν υπήρξε ούτε μία μέρα που να μην υπάρχει ένα απεργιακό συμβάν. Είχαμε ογκώδεις διαδηλώσεις, 48 ώρες γενικές απεργίες και περικυκλώσεις της Βουλής, πράγματα που τότε μοιάζανε συνηθισμένα και καθημερινά. Το άλλο εντυπωσιακό σημείο ήταν ότι κατάφεραν τελικά οι εργατικοί αγώνες να επικοινωνήσουν με άλλα κινήματα που αναπτύχθηκαν, γιατί στην αρχή αυτό δεν ήταν δεδομένο και χρειάστηκε ένα κομμάτι της αριστεράς να επιμείνει και να προσπαθήσει γι' αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν άρχισε το κίνημα των πλατιών, το περίφημο, τα συνδικάτα και η αριστερά δεν ήταν καλοδεχούμενα εκεί. Παρόλα αυτά, με την επιμονή κάποιων μέσα στην αριστερά, δεν αφέθηκε στην τύχη του ένα τόσο ζωντανό και μαχητικό κίνημα διεκδίκησης. Δεν αφήσαμε να κυριαρχήσουν οι Μούτζες και τα Ουστ, που ήταν απολύτικα έως ακροδεξιά ή γενικά μια γενική αγανάκτηση που δεν μπορούσε να καταταχθεί πουθενά και να δώσει κάτι χρήσιμο. Και το άλλο που συνέβη εκείνο το περίφημο διάστημα ήταν ότι μπόρεσαν να εξελιχθούν και να συνδυαστούν συντονισμοί πρωτοβάθμιων σωματείων με την επίσης περίφημη πρωτοβουλία «Δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν πληρώνουμε». Αλληλοτροφοδοτήθηκαν, πολιτικοποιήθηκαν αιτήματα και λειτουργήσαν συμπληρωματικά. Αυτή η πρώτη εντυπωσιακή φάση αντίδρασης του κόσμου της δουλειάς με έναν αγωνιστικό και επίμονο τρόπο κατάφερε να καθυστερήσει την εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών στο σύνολό τους. Ακόμα έχουμε χρωστούμενα στην Τρόικα από την εποχή εκείνη. Έριξε δύο μνημονιακές κυβερνήσεις, αλλά δεν μπόρεσε να αποσπάσει μια καθαρή νίκη, να ανασχέσει τελείως τα μνημόνια και τη λιτότητα και τις ακραία νεοφιλελεύθερες επιθέσεις. Έτσι, αναγκαστικά, ο κόσμος μετέφερε την ελπίδα του σε πολιτικό επίπεδο στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι τότε μπορεί να μην μπορούσε να δεν προσπαθούσε μάλλον να δημιουργήσει γεγονότα και να παρέμβει έτσι το εργατικό κείμενο με πρωτοβουλίες δικές του, αλλά όμως δεν είχε αφήσει ανεκμετάλλευτη και τη σύνδεση μέσα στο μικρούς αγώνες
Και αυτό του απέδωσε πολιτικά. Δεν έχασε καμία ευκαιρία σύνδεσής του με τους αγώνες. Δεν σνόμπαρε αγώνες όπως έκανε κατά κόρον το ΚΚΕ και κάποια τμήματα της Ανταρσία τότε. Και έτσι μπόρεσε να χτιστεί όλη αυτή η ελπίδα πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Το επόμενο στάδιο το ξέρουμε όλοι, είναι πασίγνωστο. Το τι έγινε με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την προδοσία της ελπίδας, και δεν μπαίνω παραπάνω σε αυτό. Παρά όμως την προφανή απογοήτευση, τη διάψευση των ελπίδων, τη συλλογική κατάθλιψη και όλα αυτά τα επίθετα και τα ουσιαστικά που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τη δυσκολία της κατάστασης, έχουν υπάρξει πλέον δύο μεγάλα προβλήματα που καθορίζουν που παίζουν σημαντικό ρόλο, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να δούμε πώς πάμε παρακάτω. Τα είπε στην ουσία και ο Γιώργος πριν ο Χαρίσης, να το ξαναπώ, είναι η αναξιοπιστία ολόκληρης της αριστεράς και το μάτιο των κινημάτων, των αγώνων και των διεκδικήσεων που έχει φέρει όλη αυτή η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το δεχόμαστε όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που, επειδή το έλεγε πριν, δεν το λούζεται, να το πω τώρα σε εισαγωγικά. Το δεύτερο τεράστιο πρόβλημα είναι η συσσόρευση των συνεπειών των τριών μνημονίων. Αφού το τρίτο μνημόνιο έρχεται να ολοκληρώσει τη δουλειά των προηγούμενων, ό,τι είχε καθυστερήσει να εφαρμοστεί, εφαρμόζεται τώρα, και άρα οι υλικοί όροι με τους οποίους το εργατικό κίνημα έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά είναι πολύ χειρότεροι. Και αυτό πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε αμέσως τώρα. Δηλαδή, ότι το 2015 οι μισθωτοί στην Ελλάδα, οι μισθωτοί ήταν 2.241.000 και έχουμε πάνω από 1.200.000 ανέργους, με ποσοστό 26,6% το 2015, λέω, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ότι 400.000 εργάτριες και εργάτες αμείβονται με κατώτερο μισθό, με μισθό κάτω από 400 ευρώ το μήνα, ή ότι ανάμεσα σε αυτούς τους 400.000 οι 140.000 παίρνουν 100 ευρώ μεικτά το μήνα, και 230.000 παιδιά στην Ελλάδα μεγαλώνουν σε νοικοκυριά με μηδενικό εισόδημα, αυτό επηρεάζει τα πάντα, τα συνδικάτα, τους αγώνες, τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν. Επομένως, χρειάζεται άμεσα ένα σχέδιο αντιμετώπισης, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε σε αυτό το πλαίσιο και τις υπόλοιπες παθογένειες που υπάρχουν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί βλέπουμε παρακμή στα σωματεία, απαξίωση και μείωση της συμμετοχής, εκτός από τους αντικειμενικούς, από τους υποκειμενικούς λόγους. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας έχουν φτάσει στις νέες προσλήψεις πάνω από το 50%, δηλαδή δεν προλαμβάνονται κανονικά εργαζόμενοι όπως το είχαμε παλιά. Μαζί με αυτό η ανεργία και η υποαπασχόληση στερούν χρήσιμους πόρους, ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή, από τα σωματεία. Με δεδομένη το ότι για να κάνεις απεργία αυτή τη στιγμή στο δημόσιο στοιχίζει από 50 έως 70 και παραπάνω ευρώ την ημέρα, όλα αυτά υπάρχουν, είναι προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Επιπλέον, ο συνδικαλισμός έχει αμαυρωθεί από τις πρακτικές του ΠΑΣΟΚ που δίδαξε, τη δεξιά εφάρμοσε, και ο σύγχρονος ΣΥΡΙΖΑ μιμείται με απαράμιλο ζήλο. Ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ο κυβερνητικός συνδικαλισμός, ο γραφειοκρατικός συνδικαλισμός αποθούν τους εργαζόμενους από τις συλλογικές οργανώσεις τους. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών που προτείνεται από διάφορα τμήματα της αριστεράς, όπως κατά κόρον κάνει το ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ δηλαδή, και μέρος της Ανταρσία, περιλαμβάνει σε χταριστικές πρακτικές, αιμονή σε πολύ στενή πολιτική απεύθυνση, έμφαση στα πλαίσια της διατυπώσεις και τις μορφές δράσης, κάτι που δεν βοηθάει καθόλου στο να ξεμπλοκάρει η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Οι δύσκολες αυτές συνθήκες δεν πρέπει να θεωρηθούν δεδομένες και άρα να πούμε αυτά έχουμε, συντηρούμε δυνάμεις και δεν προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Χρειάζεται να ενταθεί η προσπάθεια που υπάρχει από ένα μικρό μέρος, ωστόσο, αλλά υπάρχει, στο να δημιουργηθούν νέα σωματεία και μάλιστα σε πολύ δύσκολους χώρους.
Στα υπάρχοντα σωματεία του δημοσίου τομέα, αυτή τη στιγμή, εν ώψη και του συνεδρίου του ΑΔΔΗ που είναι στο τέλος του μήνα, γίνεται μια προσπάθεια από τις παρατάξεις της αριστεράς να εντάξουν στις γραμμές τους συναδέλφους που έχουν από δίμηνες συμβάσεις και πάνω, για να μπορέσει αυτό να αναζωογονήσει και τα σωματεία. Αυτό υπάρχει πια. Ακόμη και στο δημόσιο, με συμβάσεις έχουμε άρχισει και λειτουργούμε παντού, με μπλοκάκια και με τέτοια. Συναντάμε βέβαια τη στεναρή άρνηση των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Το όφελος που θα υπάρχει θα είναι και για τους εργαζόμενους και για τα συνδικάτα. Γιατί αν δεν εντάξουμε τις νέες μορφές απασχόλησης, οι υπόλοιποι άνθρωποι συνταξιοδοτούνται και γίνονται με μικρή μειοψηφία μέσα στο συνολικό τοπίο των εργαζομένων. Τους έχουμε ανάγκη και για τα σωματεία μας έχουν ανάγκη για να καλύψουμε τα προβλήματά τους. Υπάρχουν παραδείγματα δυναμικών σωματείων και μάλιστα σε δύσκολους χώρους και του ιδιωτικού τομέα, με σκληρά αφεντικά, με διάσπαρτο προσωπικό και απίστευτη ανεργία απ' έξω. Ας πούμε, στην Ελλάδα οι τηλεπικοινωνίες, όπως είναι στη WIND και στη Vodafone, κάνουν μια συστηματική προσπάθεια να συνδικαλίσουν τον κόσμο να το παλέψουν, ή όπως εμφανίστηκε στην Αμερική το κίνημα των 15 δολαρίων στα fast food. Και είναι χρήσιμα για τον τρόπο που αυτά τα πράγματα όλα στείνονται από την αρχή, πώς δουλεύουμε για να τα χτίσουμε. Ωστόσο, οι πολιτικές αναφορές και συνδέσεις που έχουν συνήθως όσοι πρωτοστατούν σε αυτά προέρχονται από τον αναρχοαυτόνομο χώρο, και άρα αυτό μετά, αφού γίνει η πρώτη καλή προσπάθεια, περιορίζει τις δυνατότητες ανοίγματος στην κοινωνία, να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει περισσότερο κόσμο για να εδραιωθεί και να απλωθεί αυτή η προσπάθεια. Γιατί η συνολική πολιτική αναφορά που έχει καθένας που δρά και κινείται σε χώρους εργασιακούς, συνδικαλιστικούς κτλ. Καθορίζει πράγματα. Στις κρίσιμες στιγμές παίρνονται αποφάσεις με βάση και αναφορά το πολιτικό σκεπτικό που έχει κανείς για τη συνολικότερη προοπτική και κατεύθυνση. Και άρα γι' αυτό και η περίφημη αυτονομία που πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες αναφέρουν ως καλοπροαίρετη προσπάθεια να δηλώσουν ότι είναι, ότι είναι προσιλωμένοι στα ταξικά καθήκοντα και δεν καθορίζονται από την πολιτική τους αναφορά, αυτό στην πράξη και έχει αναιρεθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δεν θα μπω σε αυτό, και σε άλλους. Δηλαδή, στην ουσία, όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, αυτό δεν ισχύει. Και άρα η αυτονομία, όσο καλοπροαίρετα και να το λέει κανείς, στην πράξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Τώρα, στις διαπιστώσεις που κάνει όλη η αριστερά και στους ειλικρινείς προβληματισμούς για το πώς θα συνεχίσουμε με δεδομένη τη δυσκολία της κατάστασης και πώς θα αντιστραφεί ο εκφυλισμός των σωματείων και η απαξίωση των μαχητικών και αγωνιστικών διεκδικήσεων, δηλώνεται στα λόγια πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται να έχουμε συντονισμό δυνάμεων, προσέγγιση και συσπήρωση των εργαζομένων για να γραφτούν στα σωματεία, πλήρης διαχωρισμός από οποιασδήποτε δυνάμεις κυβερνητικού, εργοδοτικού και γραφειοκρατικού συνδικαλισμού, επιστροφή στη δουλειά βάση, στροφή σε καλά οργανωμένες κινητοποιήσεις με σχέδιο κλιμάκωσης και γενίκευση των ετοιμάτων, πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα να συμβούν και να συμβούν στα αλήθεια και στην αληθινή ζωή. Όμως πάρα πολλές φορές από πολλές δυνάμεις, παρόλο που διαπιστώνονται αυτές οι ανάγκες, μένει στα λόγια, μένει ένα ευχολόγιο, και στην πράξη δεν εφαρμόζουν οι ίδιες παρατάξεις που διαπιστώνουν αυτά, δεν τα υλοποιούν. Το ανασυγκροτημένο μετά και κυρίως στο δημόσιο τομέα κάνει ειλικρινώς την προσπάθεια συντονισμού με άλλες του ευρύτερου αριστερού χώρου παρατάξεις για να γίνει πράξη αυτός ο συντονισμός. Τώρα όμως η αντικειμενική δυσκολία της αποψήλωσης και απαξίωσης των σωματείων χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσαρμογή και πρέπει να ψάξουμε τη διέξοδο από την κρίση του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος. Εδώ θα κλέψω από το site των συντρόφων από τα Sid Solidaire, που αναφέρουν και οι ίδιοι ότι ψάχνουμε, και με αφορμή βέβαια το κίνημα στην Γαλλία που σε αυτούς ήταν ακόμη πιο σημαντικό,
ψάχνουν εδώ και πολύ καιρό ένα λειτουργικό και πιο οριζόντιο τρόπο να χτίσουν και να τροφοδοτήσουν και να τροφοδοτηθούν από τη βάση. Αυτό που έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία δείχνει ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση για να φτιάξουμε το συνδικαλισμό του αύριο. Με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την υποαπασχόληση, τη μαζική ανεργία, υπάρχουν πια πάρα πολλοί μισθωτοί που δεν αναγνωρίζουν στα συνδικάτα τον εαυτό τους και δεν μπορούν να βρούνε τρόπους για να δράσουν. Το σώμα των μισθωτών έχει αλλάξει και γι' αυτό οι κλασικές μορφές οργάνωσης μειώνονται σε πολλούς τομείς δράσης και δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτά. Για να απαντήσουμε στα διακυβεύματα πρέπει να βρούμε έναν ικανό τρόπο να εξελίξουμε τα συνδικαλιστικά μας εργαλεία και να είμαστε σε σύνδεση με το σύνολο της κοινωνίας. Πιστεύω πως το άνοιγμα των σωματείων στην κοινωνία και στα γενικότερα αιτήματα που υπάρχουν στον κόσμο της δουλειάς συνολικά, η διάθεση των οργανωμένων δομών τους σε επίπεδο γειτονιάς, οι προνομιακές σχέσεις και η επαφή που έχουν συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων με τις τοπικές κοινωνίες, ας πούμε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, έχουν μεγάλη σχέση και επαφή με τους γονείς και τα παιδιά ή τα νοσοκομεία σε κάποιες περιοχές, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν διάσπαρτα και ζωντανά κέντρα αγώνα. Χρειάζεται αλληλεπίδραση των αιτημάτων, συσπήρωση του κόσμου. Όταν αυτό γίνεται σε τοπικό επίπεδο, η αλληλεπίδραση των αιτημάτων είναι πιο εύκολη να υπάρξει. Η συσπήρωση του κόσμου είναι πιο εύκολη στο κοντινό τόπο και περιβάλλον. Η αλληλεγγύη μεταξύ διαφορετικών κλάδων λειτουργεί προωθητικά και αυτά τα πράγματα είναι ικανά να σώσουν το θεσμό των σωματείων και την αναγκαιότητα των αγώνων. Οι άνεργοι, όσοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από πληστηριασμούς, οι επισφαλώς και μερικώς εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, που πια υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι που θα είναι ενεργοί γιατί δεν είναι τόσο μεγάλοι. Είναι πολύ πιο εύκολο να συναντηθούν και να οργανώσουν τη δράση τους στη θαλπορία, ας πούμε, και την ασφάλεια που δημιουργεί ένα συλλογικά οργανωμένος χώρος της περιοχής που ζουν, όπως θα μπορούσαν να είναι τοπικές ΕΛΜΕ ή τα τοπικά σωματεία των δασκάλων, παρά να πάνε στο κέντρο της Αθήνας για να συναντηθούν με άλλους ανέργους, άλλους συνταξιούχους και ούτω καθεστής σε κάποιους πιο παγερούς συντονισμούς που είναι μια ειλικρινής προσπάθεια που γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο και τα ίδια τα σωματεία θα κερδίσουν την αναζωογόνηση στην επιθυμητή, αφού το πιο διαθέσιμο, ζωντανό και μαχητικό κομμάτι της κοινωνίας θα τροφοδοτεί τα πιο αναποφάσιστα μέλη τους, προωθώντας σε μεγαλύτερη δράση και προσφέροντας την αυτοπεποίθηση της μαζικότητας και της συγκέντρωσης των δυνάμεων. Υπάρχουν πολλές απεργιακές συγκεντρώσεις, ακόμα και την περίοδο 10-12, που μαζικοποιήθηκαν από τον κόσμο των γειτονιών. Υπάρχουν πολλές απεργιακές διαδηλώσεις ή αγώνες που προκηρύχθηκαν από σωματεία, αλλά αξιοποιήθηκαν από το χήμα κόσμο που διάλεγε πανώ σωματείων ή εργασιακούς χώρους, τα έκανε δικά του και μέσα από αυτά έδινε και τη δική του μάχη. Αν θυμηθούμε πιο παλιά την Ολυμπιακή, πώς πλαισίωνε ο κόσμος τα πανώ της ή τα πανώ της ΔΕΗ όταν έδινε τις μάχες ή ακόμα περισσότερο τους εμβληματικούς αγώνες των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών και την αλυσμόνητη ΕΡΤ που τελικά κέρδισε όλη η κοινωνία μαζί. Προκήρυξαν τα σωματεία και στη Γαλλία αυτό που έγινε τους 6 μήνες που περιέγραφε ο σύντροφος είναι ότι τα σωματεία προκηρύσουν, διαθέτουν τα εργαλεία τους, βάζουν την οργανωμένη τους δύναμη, αλλά μετά αυτό το παίρνει ο κόσμος, το κάνει δικό του και τελικά νικάει όλη η κοινωνία. Η ΕΡΤ μόνη της δεν θα μπορούσε να έχει νικήσει. Αν δεν είχε γίνει υπόθεση του κόσμου, θυμάστε τις εικόνες από το προάβλιο ή τις εικόνες του τόσο επίμονο αγώνα των καθαριστριών που ήταν κόσμος και έκανε και βάρδιες, άσχετος κόσμος μαζί του στα βράδια στις σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Όσες φορές τα σωματεία ανοίχτηκαν στην κοινωνία και βάλανε αιτήματα της κοινωνίας επίσης, και αυτό έδειξε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι έγινε με τους πρόσφυγες. Όταν όποια σωματεία δείξανε αντιρατσιστική δράση, βλέπω εδώ και τον Γαρδικλή και τη Δέσποινα, ας πούμε, με το Ασκληπείο, που έβαλε να μαζεύει πράγματα για τους πρόσφυγες, και σε διάφορα σωματεία, και στο δικό μου σωματείο έγινε αυτό, ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μαζικού αντιρατσισμού και αλληλεγγύης στην πράξη, και ο κόσμος μάζεψε απίστευτες ποσότητες πραγμάτων,
Ήταν ένα αίτημα της κοινωνίας, εξέφραση στον κόσμο, αλλά τα σωματεία βοηθούσαν στο να ξεδιπλωθεί αυτό και να φτάσει ακόμη παραπάνω. Συγγενείς, φίλοι, μελών των σωματείων στέλναν εκεί τα πράγματα για να μπορέσουν να πάνε στους πρόσφυγες. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι το άπλωμα στις γειτονιές, δηλαδή και το άνοιγμα στην κοινωνία, χρειάζεται να οργανωθεί και η απεργία της 24 του μήνα, γιατί έχουμε βρεθεί και σε αυτό το πρόβλημα, άλλο ένα πρόβλημα των δύο απεργιών προκειμένων από τις δύο μεγάλες συνομοσπονδίες. Είσαι στα 20 λεπτά. Ναι, τελειώνω. Θέλω να, τελειώνοντας, να πω ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν σημάδια εργαζομένων που δείχνουν επιμονή στους αγώνες, σε αγώνες που δίνουν κάποιες δυνατότητες. Ανέφερε τα δύο παραδείγματα επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ο σύντροφος ο Χαρίσης πριν, που δείχνουν μια επιμονή κάποιου κόσμου και ότι δεν πρόκειται να... δεν έχει υποταχθεί ο κόσμος στις μνημονιακές πολιτικές. Και άρα χρειάζεται με το βλέμμα κολλημένο στις δυνατότητες που έχουμε να ξεκολλήσουμε από τις δυσκολίες και την απογοήτευση, με την πεποίθηση ότι παρά τα απονοτά μνημόνια καμία κυβέρνηση, ούτε και η σημερινή, δεν σταθεροποιήθηκε και δεν της επιτράπει να νομιμοποιήσει τα μνημόνια στη συνείδηση του λαού, με την επιμονή ότι τα αιτήματα και η κατάσταση της εργατικής τάξης είναι τα μόνα που μπορούν να επιβληθούν μαζικά και να ισχύσουν προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας, χρειαζόμαστε γρήγορα ένα πολιτικό, κοινωνικό και συνδικαλιστικό σχέδιο της ριζοσπαστικής αριστεράς που να συνδέει τους αγώνες σε όλα τα επίπεδα και να προωθεί την οργανωμένη συλλογικότητα, να προσφέρει τα εργαλεία της όπως είναι τα συνδικάτα σε ολόκληρη την κοινωνία.